Καλησπέρα κύριε Ασπιώτη, καλό τάξιδος ο μπαμπάς ο πόλεμος. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, τιμή είναι δικιά μου. Θα είπατε πολύ ωραία, πρόκειται για ένα αριστούργημα, ένα αντιπολεμικό έργο του Ιάκου Καμπανέλη, μια απολαυστική παρανοϊκή κωμωδία, ως παρανοϊκός ήσουν και πόλεμος, με ένα καταπληκτικό θίασο ηθοποιών έχω να σας πω, που πραγματικά αυτά που κάνουν στη σκηνή είναι κάτι το οποίο και μόνο γι' αυτό αξίζει κάποιος να έρθει στο θέατρο να δει την παράσταση. Και πόσο τώρα, πόσο είχαμε ξεχάσει τον πόλεμο και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί να συμβαίνει, να γίνει, να γίνεται πόλεμος, αλλά και όμως γίνεται το 2022, κύριε Ασπιώτη. Γίνεται και το νιώθουμε πιο καλά από ποτέ, νομίζω, ναι. Μέσα μας, γιατί βλέπουμε όλες αυτές τις εικόνες και βλέπουμε πια πρόσφυγες, ενώ πρόσφυγες υπάρχουν καθημερινά χρόνια τώρα, αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε πρόσφυγες με τα ρούχα μας, με τις μάρκες που φοράμε κι εμείς. Πιο δυτικούς ανθρώπους, ας πούμε, και εκεί ταυτιζόμαστε κάπως και καταλαβαίνουμε καλύτερα ότι μπορεί αυτό το πράγμα ανά πάσα στιγμή να συμβεί και σε εμάς. Δεν είναι απίθανο. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι και αλληλέγγυοι ως προς τους άλλους ανθρώπους που υποφέρουν. Τώρα, σε αυτό το πραγματικά αριστούργημα του Καμπανέλη, το οποίο από ό,τι είχα διαβάσει, η παράσταση είχε ανέβει στο κρατικό το 1987 με σκηνοθέτη τότε τον ίδιο τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Έτσι ακριβώς. Ναι, μια ιστορική παράσταση του 87. Σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Καμπανέλης. Τι κοινά στοιχεία έχει από τότε μέχρι σήμερα? Τι είναι αυτό που δυστυχώς δεν έχει αλλάξει, κύριε Ασπιώτη, και πρέπει να τα ξαναδούμε λίγο τα πράγματα, να τα τοποθετήσουμε πάλι σε μια σειρά? Μα ξέρετε, είναι γι' αυτό, εκτός από τον υπέροχο λόγο του μεγάλου μας αυτού συγγραφέα, είναι το συγκεκριμένο έργο διαχρονικό και δυστυχώς για άλλη μια φορά επίκαιρο. Γιατί έχει πιάσει ακριβώς αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Έλεγε ο Ζαν Ζιροντού ότι η ειρήνη είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ δύο πολέμων. Δυστυχώς η ανθρωπότητα, εξαιτίας του οικονομικού ωφέλους και του κέρδους, πάντα κάνει πολέμους, πάντα έχει επεκτατική τάση, ας πούμε. Μία ο ένας, μία ο άλλος, υπάρχουν πολλοί οι τρελοί, γιατί για μένα περί τρελών πρόκειται, που το επιχειρούν αυτό το πράγμα. Ο Καμπανέλης έγραφε και ξαναέγραφε αυτό το έργο. Ξεκίνησε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα πόλεμο τον οποίο τον βίωσε ο ίδιος και με το παραπάνω, ήταν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Μετά είχε τον εμφύλιο, μετά ήταν η Χούντα. Κάθε φορά πήγαινε και συμπλήρωνε και διαπίστωνε ότι το έργο στέκει ακόμα. Έτσι και τώρα είναι άλλη μια φορά που δυστυχώς στέκει. Είναι αυτό το παρανοϊκό του ανθρώπου. Ναι. Δεν μπορώ να πω εγώ πολλά πράγματα γι' αυτό, αλλά σίγουρα, επειδή ο Καμπανέλης όντως είναι ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας και εμείς έχουμε σεβαστεί το κείμενό του πολύ, σίγουρα τα λέει η παράσταση. Δηλαδή ο θεατής, εκτός από το ότι θα περάσει πάρα πολύ καλά σε αυτή την παράσταση, και το ξέρω γιατί και εγώ περνάω καλά, που δεν περνάω γενικά, θα διασκεδάσει, θα χαρεί, θα γελάσει πολύ, αλλά σίγουρα θα φύγει με τροφή για συζήτηση και για σκέψη. Πόσο σημαντικό, πόσο αναγκαίο και στις μέρες μας, πόσο αναγκαίο, ναι, πραγματικά. Γιατί λέμε πόλεμος, αλλά έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη στην Ουκρανία, βλέπετε τι γίνεται. Ο πόλεμος όμως πια έχει πάρει και άλλες μορφές που καμιά φορά το παρεξηγούμε, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, αλλά βασίζεται στην έκπτωση ηθικών, αξιών, σε τέτοια πράγματα που δεν είναι πάντα με όπλα. Βλέπω πολύ μεγάλο θίασο. Και βλέπω και τον εξαιρετικό ηθοποιό που έχετε, τον Δημήτρη τον Μορφακίδη, μαζί σας, μεταξύ άλλων, επειδή έχω παρακολουθήσει παραστάσεις που έχει συμμετάσχει και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ επί σκηνής οι ηθοποιοί. Είναι μια υπερπαραγωγή του κρατικού θεάτρου, με τα όλα της. Έχει φοβερά σκηνικά κοστούμια, έχει αυτό που λέμε σόου, καταπληκτική μουσική του Γιώργου του Χριστιανάκη, δικός μας μουσικός εδώ πέρα ζει και εργάζεται συνήθως. Και επίσης οι ηθοποιοί που βλέπουμε επί σκηνής είναι 27 ζωή να έχουν. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για πραγματικά μια υπερπαραγωγή, η οποία στηρίζεται και από όλο το θέατρο σύσσωμο, ακριβώς για να κάνει τον θεατή να απολαύσει καλό θέατρο. Ξέρετε, είμαστε πολύ τυχεροί που αποφασίζει το κρατικό να κάνει τέτοιες παραγωγές, και εσείς βέβαια όλοι οι συντελεστές που συμμετέχετε σε αυτό και προσφέρετε στο κοινό της Θεσσαλονίκης υψηλού επίπεδου τέχνη και βέβαια από τις ύψιστες μορφές της τέχνης το θέατρο.
Καλοτάξιδο, πρεμιέρα την Παρασκευή. Βλέπω ότι θα είστε, όπως είπαμε και στην αρχή, στη Μονή Λαζαριστών, αλλά θα είστε κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο έχουμε δύο παραστάσεις. Είναι διπλή, είναι απογευματινή παράσταση στις 6 και μετά άλλη μία στις 9. Και αυτό είναι το πρόγραμμα, όπως θα είπατε. Ναι. Ναι. Τετάρτη και Κυριακή, κυρίες και κύριοι, απογευματινή στις 7. Γιατί την επόμενη μέρα και τη Τετάρτη και τη Κυριακή, δύσκολα τα πράγματα. 2 ώρες και 10 λεπτά η διάρκεια τη παράσταση, με διάλειμμα. Πραγματικά ανυπομονώ να παρακολουθήσουμε την παράσταση. Και εγώ ανυπομονώ να ανοίξουμε. Για να έχουμε να πούμε περισσότερα. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Καλό ταξίδι, κυρία Σπιώτη. Πώς νιώθετε που επιστρέψατε στη Θεσσαλονίκη μας 17 χρόνια μετά? Νιώθω υπέροχα. Εγώ την λατρεύω την πόλη μου. Σε κάθε ευκαιρία έρχομαι για να δω και τους δικούς μου ανθρώπους, αλλά είναι πάντα, ξέρετε, μια-δυο μέρες. Αυτή τη στιγμή έχω έρθει με αφορμή αυτή την παράσταση και είναι πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί είμαι παιδί του κρατικού. Τελείωσα τη σχολή και επιστρέφω στις ίδιες αίθουσες που εγώ έμαθα θέατρο. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι έχω έρθει εδώ γιατί 10 και 11 του μηνός, τώρα το Δευτέρα-Τρίτη δηλαδή την επόμενη, παρουσιάζουμε στα Δημήτρια τις Λευκές Νύχτες που επίσης έχω σκηνοθετήσει, αλλά και παίζω με την Αλεξάνδρα Ειδίνη, σε μουσική του Στάμου Σέμψη, τις Λευκές Νύχτες του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Οπότε με αυτή τη διπλή αφορμή, το σκηνοθέτη και του ηθοποιού, νιώθω ότι είμαι εδώ πέρα δημιουργικά στη συντοπισία Θεσσαλονίκη. Και αυτό το πράγμα, ειλικρινά, πριν 17 χρόνια έφυγα τόσο γεμάτος από αυτή την αίσθηση μετά τη σχολή, που αυτό μου έδωσε μια πολύ ισχυρή βάση για να συνεχίσω και να κάνω τις συνεργασίες που έκανα στην Αθήνα. Οπότε έχει έτσι ολοκληρωθεί ένας πολύ ωραίος πρώτος κύκλος με αυτή την επιστροφή εδώ πέρα. Μου αρέσει πολύ. Μας αρέσει και εμάς. Μας αρέσει πάρα πολύ που σας έχουμε στην πόλη. Καλό τάξιδο, ο μπαμπάς ο πόλεμος. Ευχαριστώ, κυρία Σπιώτη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλησπέρα, κυρία Σπιώτη.